Πολύ όψιμα, ο κύριος Δένδιας ανακάλυψε ότι η Χρυσή Αυγή είναι δολοφονική συμμορία. Τα προηγούμενα 3 χρόνια, εκατοντάδες μετανάστες πήγαν στο νοσοκομείο και κάποιοι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Η ευαισθησία του κύριου Δένδια, μετά το θάνατο, τον τραγικό θάνατο του Παύλου, ήρθε αργά και μόνο επειδή το μαζικό κίνημα στο δρόμο ανάγκασε για δραστικά πια μέτρα απέναντι στη Χρυσή Αυγή. Δεν είναι τυχαίο ότι και τηλεοπτικοί σταθμοί που στελέχη τους τις προηγούμενες ημέρες είχαν υποστηρίξει ότι πρέπει η Νέα Δημοκρατία να έχει μια πολιτική ανοιχτών θυρών με τη Χρυσή Αυγή. Τώρα αυτοί οι σταθμοί την πρώτη μέρα της δολοφονίας είπαν ότι τσακώθηκαν για το ποδόσφαιρο στο Κερατσίνι και την αμέσως επόμενη, βλέποντας τις μαζικές διαδηλώσεις, ανακάλυψαν ότι είναι αντιφασίστες. Λοιπόν, δεν εμπιστευόμαστε ούτε τον Δένδια, ούτε τα ΜΜΕ της διαπλοκής και της συμφοράς. Αυτό που εμπιστευόμαστε μόνο είναι τις δυνάμεις του λαού. Στο δρόμο είναι που θα καθαρίσουμε τη Χρυσή Αυγή. Θα τους βάλουμε ξανά βαθιά στις τρύπες τους. Θα κλείσουμε τα γραφεία τους σε κάθε πόλη και γειτονιά.